Γεια σας, Τίκα της Σύριους. Γεια σας, Τίκα της Σύριους. Τι κάνετε? Καιρό έχω να τα πω εδώ στο κανάλι, σε unboxing, ε. Συνήθως κάνεις όλα τα περίεργα. Και αυτό είναι το πιο περίεργο από όλα. Είναι κάτι που μας έστειλε το GearBest. Ακόμα ένα προϊόν από εκεί. Να. Από Κίνα δηλαδή. Από Κίνα. Και τι είναι? Είναι η iLife V7, ρομποτική σκούπα. Ρομπότ σκούπα. Για να μην κουράζεσαι και σκύβεις. Έχει. Από τώρα παραγγελίες για τη σκούπα την iLife. Από τώρα από πού είναι? Από πού είναι? Αθήνα. Από Αθήνα. Από Αθήνα παραγγελία. Σήκω στο τηλέφωνο. Χάσαμε, θα την πουλούσαμε τώρα. iLife V7 λοιπόν. Η iLife είναι θηγατρική της Chewy, η οποία φτιάχνει τάμπλετ, πολύ καλά τάμπλετ, και ειδικεύεται σε σκούπες ρομποτικές, ρομπότ, αυτόματες. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή ήρθε από ευρωπαϊκή αποθήκη. Αλλιώς θα περάσει τελωνείο. Αλλιώς περνάει τελωνείο και ανεβαίνει πολύ το budget. Να πούμε ότι κοστίζει 140 ευρώ και γύρω στα 35 ευρώ είναι τα μεταφορικά. Άρα γύρω στα 180 ευρώ χοντρικά κοστίζει αυτή η ρομποτική σκούπα, η iLife. Εδώ βλέπουμε κάποια χαρακτηριστικά της που είναι ευανάγνωστα και αρκετά καθαρά. Τα κινέζικα όμως. Μπλε χρωματάκι. 5,5 κιλά περίπου είναι, λέει. Εδώ πίσω βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που έχει. Και αυτό στα κινέζικα είναι. Έχει ρολόι. Έχει δύο μπαταρίες. Το βλέπουν από 11 συν 4, 15 άτομα. Μάτια, ζευγάρια μάτια είναι. 15 ζευγάρια μάτια μπορούν να τη δουν από 16 και πάνω γίνεται αόρατη. Επίσης ακούγεται. 50 dB είναι ο θόρυβος που βγάζει, αλλά θα στα πω μετά. Άνοιξε το. Αυτό τι είναι εδώ? Άνοιξε, είναι να μην πέφτει ρε Μιχάλη, το δοκιμάσουμε. Αυτό τι είναι? Να πέφτει. Obstacle avoidance είναι. Το διάβασες, ρε, μην ναι. Τα έχεις μάθει. Τι νομίζεις? Με τόσο κινέζικα που παίρνουμε, τα έχεις μάθει όλα. Λοιπόν, παίρνω εδώ το ελβετικό, αυτός είναι κανονικός ελβετικός σουγιάς, αυθεντικότατος. Ανοίγουμε λοιπόν και είναι μπαμπούσκα, είναι συσκευασία μέσα στη συσκευασία. Ορίστε, έχει άλλη συσκευασία, προσπαθώ να διαβάσω χαρακτηριστικά, τραχανά. Beatles, ναι! Beatles. Έχει ένα δίσκο των Beatles μαζί με τη σκούπα δώρο. Είναι η σειρά, Beatles series. Σειρά Beatles. Λοιπόν, βλέπουμε το user manual. Robotic Vacuum Cleaner Model V7 της iLife. Οδηγίες ασφαλείας. Χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μέρη του προϊόντος, από τι αποτελείται. Θετικό το ότι είναι στα αγγλικά. Έχει βάση φόρτισης. Ο άλλος ο Ρώσος που την έκανα να πόξει, γιατί έλεγε ότι μόνο Κινέζικα έχει. Τι είναι αυτή η Ρώση, δεν νιώθουν καθόλου τα παιδιά. Ξέρει ρε ο Ρώσος. Σου χαμπλιέται και τέτοια να λένε, ξέρουν. Δες εδώ, τι λέει, το βλέπεις το κουτί. Έχει δώρο κινητό. Ναι! Κύριε, με τις πνίγηκες. Έχει ένα QR code, το οποίο το σκανάρουμε με το κινητό και μας πετάει σε μια εφαρμογή την οποία μπορούμε να κατεβάσουμε για να χειριστούμε τη σκούπα. Σωπα, αυτό είναι το QR code. Ναι. Δηλαδή, το κάνω με το μαχαίρι μέσα και το στρίψω. Πάει αυτό, χάθηκε. Σκανάρα το. Σκανάρισε το. Σε πετάει στην εφαρμογή τη Chewy, όπως βλέπουμε το site. Chewy.com. Μετά, open. Αυτή η σελίδα λέει στα κινέζικα, να μεταφραστεί στα ελληνικά. Μετέφρασα, άντο. Άντο. Φαντάστο, τι έχει να γίνει. Έγινε μετάφραση. Εντάξει. Να γίνεται πάντα μετάφραση. Πάτα μωρέ, έχει η σελίδα είναι, δεν είναι η εφαρμογή. Λήψη. Ορίστε. Κοινότητα φόρουμ ή λήψη. Λήψη. Βλέπουμε ότι τώρα ιό σου κατεβάζει, τι σου κατεβάζει, δεν αφήνει. Στα κινέζικα. Ψάχνει να βρει τη σκούπα, ρε. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε κινέζικα και δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να μάθω τώρα, θα το χειριστούμε χωρίς κινητό. Άστο την άκρη. Τι μου λέτε ότι είναι στα αγγλικά η εφαρμογή, ρε. Ποιο είπε, στα κινέζικα είναι. Το Ρώσο δεν τον άκουγε που είπε πριν. Α, η εφαρμογή ήταν. Ναι. Και τι να το κάνω εγώ στα κινέζικα. Με το τηλεκοντρόλ. Άστο, άστο κινητό. Έχει τηλεκοντρόλ. Έχει, ναι. Κάτι μου λέει ότι το άνοιξα ανάποδα. Καταρχήν βλέπω αυτό. Που το έχουν βάλει και καλά για να δείξουν ότι είναι ποιοτικό, αλλά είναι απλά ένα χαρτόνι που είναι άσπρο μπροστά και λέει τι live αστερία. Βλέπουμε αυτό που πάντα θέλαμε, δηλαδή το user manual στα κινέζικα. Το τηλεχειριστήριο. Στα κινέζικα ή στα αγγλικά? Στα αγγλικά είναι τα clean plan clock. Ωραία, θα σου πω μετά τι κάνει αυτό. Ωραία. Δύο μπαταρίες για το τηλεχειριστήριο. Είμαι αυτός που δουλεύει σκούπα. Μπορεί έχουν γραμμή να μας κάνουν παραγγελίες. Ποιος είναι από εκεί, που το είναι, από πού είναι? Φυσικά με κινέζικο adapter. Χωρίς ευρωπαϊκό adapter, με κινέζικο τέτοιο. Έχουμε. Έχουμε. Άμα δεν είχαμε, τι θα γινόταν τώρα? Δεν σκεφτήκαμε. Θα μέναμε στη βρώμα. Ένα πανί για να καθαρίζετε ό,τι δεν έχει καθαρίσει η σκούπα σας. Αυτό το πανί μπαίνει από κάτω, είναι ανταλλακτικό και είναι για να σφουγγαρίζει, για στεγνό σφουγγάρισμα. Κάνει και τέτοιο. Κάνει και στεγνό σφουγγάρισμα. Τι έχουν φτιάξει, ρε. Ρε, τι έχουν κάνει και στην Κίνα, ρε. Αυτό το πράγμα το έχουν μόνο οι Κινέζοι ή κάνουν και άλλες εταιρείες τέτοια πράγματα? Έχουν και άλλες, αλλά είναι πολύ πιο ακριβά. Πόσο? Έχουν την πενταπλάσια τιμή κοντά. Δηλαδή? Πενταπλάσια τιμή. Πενταπλάσια τιμή, δηλαδή πόσο είναι, εμείς το 1000 ευρώ, ναι. Έχουν 1000 ευρώ. Έχουν, ναι. Σόπα, ρε. Γιατί δεν παίρνουν οι Φιλιππινέζοι να τους καθαρίζουν, πιο λίγα στοιχεία.
Αυτό είναι ανοιχτό όμως. Αυτό το πάτησες, δεν ήτανε. Αυτή λογικά είναι η βάση της. Εδώ φορτίζει. Μίτσο. Εδώ φορτίζει, πάνω έχει θυκούλα για να μπαίνει το χειριστήριο. Α, μπαίνει εδώ δηλαδή. Αυτό στην πρίζα. Και εδώ φορτίζει σκούπα. Και άμα τελειώσει η μπαταρία, έρχεται μόνη της και κουμπώνει. Σόπα ρε. Βάλαμε και τις Dure Day Super Heavy Duty μπαταρίες. Αρχίζει και δομείται σιγά σιγά, δομείται. Έχει κουμπάκια πάνω κάτω αριστερά δεξιά για να το χειριστούμε άμα σαν τηλεκατευθυνόμενο να χρειαστεί. Το κουμπάκι clean, το οποίο είναι, δουλεύει αυτόματα με κινήσεις zig-zag, σκανάρει όλο το χώρο και σκουπίζει μόνο του. Το plan, μπορούμε να ρυθμίσουμε συγκεκριμένη χρονική στιγμή να ξεκινήσει το σκούπισμα. Το clock, ρυθμίζουμε την ώρα. Και έχουμε και εδώ άλλα τρία κουμπάκια. Το πρώτο είναι το spot cleaning. Στην ουσία σκουπίζει ένα συγκεκριμένο χώρο που θα ορίσουμε εμείς. Το δεύτερο είναι για να επιστρέψει στη βάση της η σκούπα. Και το τρίτο δεν θυμάσαι. Το τρίτο είναι το edge cleaning που στην ουσία σκουπίζει τις γωνίες, καθαρίζει τις γωνίες από το χώρο. Μάλιστα. Ένα βουρτσάκι. Από τη μία βουρτσάκι και από την άλλη είναι χτένα για το μούσι. Να εδώ δείτε. Όχι, δεν είναι γι' αυτό. Είναι πριν για την τρίχα που είπα που έπαιρνε με στη μύτη μου που με ενοχλούσε. Και έψαχνα να βρω χτένα. Για όλα φροντίζει! Για όλα, για η life, η σκούπα, για όλα. Θα σου πω τι είναι. Τι είναι. Το βουρτσάκι το κάτω είναι για να σκουπίζεις, να καθαρίζεις τη σκούπα. Και το πάνω είναι για να καθαρίζεις τα τριχίδια που έχει η σκούπα. Και εγώ το έβαζα στα τριχίδια τα δικά μου εδώ. Στα τριχίδια. Θα σου πω μετά. Την αηδία. ρε πούστη μου, πώς την πάτησα έτσι. Λοιπόν, επίσης. Ακόμα ένα τριχίδιο. Αυτό μπαίνει. Στον κόλλη σου. Αυτό χρησιμοποιείται για να σκουπίζει καλύτερα. Γυρνάει γύρω-γύρω αυτό και μαζεύει τη σκόνη μέσα στη ρουφίχτρα. Τι μου λέει, καταλάβες, στη σούφρα αυτή. Ναι. Και έχει και άλλα δύο φίλτρα ανταλλακτικά. Μάλιστα. Θα μας χρειαστούν αυτά. Οπότε δεν τα πετάω αυτά. Πετάω μόνο αυτό. Να δούμε αν θα κάνει ήχο. Όχι, δεν πούστε. Έχει ήδη τέτοια όπως βλέπουμε. Ρε, έχει πόσα πράγματα. Ό,τι δεν μάσει αυτό, μάσει έτσι το λέμε εμείς, όχι μαζέψει. Ό,τι δεν μάσει, ό,τι δεν μάσει το πανί, το μαζεύει μετά αυτό εδώ. Αυτό δεν είναι για να μάσει, αυτό είναι για να σουγκαρίσει, για να γυαλίσει ρε παιδί μου το πάτωμα. Μαζεύει μπροστά από εδώ, βλέπουμε. Όχι Μιχάλη, εδώ το κίτρινο, εδώ είναι ο χώρος που μαζεύει, που σκουπίζει. Η ρουφίχτρα που λένε. Εδώ πάνω είναι το σύστημα για να στρίβει η σκούπα. Το τιμόνι. Έχουμε αριστερά δεξιά τα ροδάκια και αυτό είναι για να ρουφάει, για να φέρνει την πίχλα μέσα στην υποδοχή αυτή την κίτρινη. Αυτό δεν γεμίζει. Άμα γεμίζει το καθαρίζεις και έχουμε και ανταλλακτικό. Αυτό πλένεται. Είναι πλενόμενο, Ναι. Είναι πλενόμενο, μάλιστα. Και έχουμε και μπροστά γύρω γύρω περιμετρικά τους αισθητήρες, οι οποίοι στην ουσία αποτρέπουν το τρακάρισμα με άλλα εμπόδια και το να πέσει σκούπα από σκάλες, από τραπέζια και τέτοια. Δεν πέφτει δηλαδή. Όχι. Σοπάρε. Λοιπόν, εδώ είναι το καλύτερο σημείο αυτού του unboxing. Α! Κι άλλο. Α! Μου τραβάει τις τρίχες. Α! Βλέπουμε εδώ και το design του. Ωραίο, Φορτίζει για κατευθείαν από ρεύμα. Εκτός βάζεις, γιατί εδώ έχει μία θύρα. Ή είναι για ακουστικά. Πρέπει, μπορεί να ίσως φορτίζει για κατευθείαν, εκτός βάσης. Μπορεί. Λοιπόν, εδώ λέει push. Εδώ είναι το δοχείο. Ο κάδος. Αυτό γιωμίζει. Εδώ είναι και το φίλτρο του αυτό. Έτσι. Έχει δύο φίλτρα. Ένα είναι αυτό που είναι σίτα για να μαζεύει τα χοντρά, να σταματάει τα χοντρά σκουπίδια. Και έχουμε και το άλλο το που είναι σαν πανί, ας πούμε. Και το οποίο αλλάζει. Ναι, έχει δύο ανταλλακτικά. Μάλιστα. Και το άλλο, αυτό όλο το κουτί είναι πλενόμενο όπως το βλέπετε. Είναι καθαρό πλαστικό, άρα μπορεί να πληθεί από εδώ, άμα χρειαστεί, άμα μαζέψει οτιδήποτε. Άρα, ό,τι ρουφάει από αυτή την υποδοχή το πετάει μέσα εδώ, το φιλτράρει. Ορίστε, το κάπως δεν έχει χρησιμοποιήσει. Τι έχει μαζέψει εδώ. Κανονικά λέει ότι θέλει 24 ώρες φόρτιση. Α, μόνο! Κάθε φορά που τη βάζεις. Άρα, μόνο ούτε μια φορά τη μέρα δεν μπορείς επί της ουσίας να δεις. Κάτσε, ρε, σκάσε. Κανονικά την πρώτη φόρτιση θέλει να είναι περισσότερες ώρες. Γενικά, μια φόρτιση διαρκεί γύρω στις 5 ώρες. Η περιγραφή του Gearbest τουλάχιστον. Αν νόμιζε ο Ρώσος που δουλεύαμε πριν. Όχι, ρε. Γιατί δεν το καταλάβαινα πολύ όπως τα έλεγε. Η μπαταρία διαρκεί για να καθαρίσει έως και 150 τετραγωνικά μέτρα με μία χρήση. Είναι 2600 μιλιαμπερόρια η μπαταρία του. Ορίστε. Αυτό ρωτώ. Αλλά αυτό βγαίνει, δεν το χρειαζόμαστε, ρε Μίτσο. Βάλτο, ρε. Το βάζουμε μόνο θέλω να σουγκαρίσουμε, λέμε. Βάλτο μέσα. Γιατί? Έτσι. Ορίστε. Ορίστε, το γέμισε μπίχλα πάνω.
Πάμε, να λες, δω. Λες να πέσει, ρε. Θα πέσει. Θα έχει ρεύμα τώρα. Θα δούμε, να δούμε. Πάτα, άντε. Ναι. Θέλω να πατήσει τίποτα άλλο, μήπως. Πάτα ξανά, clean. Όπα, όπα, άρχισε. Μίτσο, μίτσο, μίτσο! Ε, ναι, τα ρούφιξε. Δεν τη φτιάχνει, ρε. Άστο, το χέρι, το χέρι. Τώρα εμένα να με βλέπει εδώ. Ωπ, λίγο ήθελε. Φοβάμαι, ρε. Τι έγινε τώρα. Το σταμάτησες από το trip control. Ναι, να τη βάλουμε κατά σκουπίσει τώρα εδώ έτσι όπως τα έχουμε κάνει. Αυτή είναι λοιπόν η iLife V7. V7, η σκούπα η ρομποτική. Είπαμε κοντά στα 140 ευρώ. Καλή μοντίφα για όποιον βαριέται να καθαρίσει και δεν ξέρει. Για φοιτητές, το πετάνε εκεί πέρα. Κάθονται, παίζουν τα FIFA τους μέσα και καθαρίζει μόνο τους. Ε, ναι, το βάζει εκεί το πρωί όταν ξυπνάς, ας πούμε, και το αφήνει. Πας δουλειά και το σπίτι όταν γυρίσεις είναι έτοιμο. Είναι μπουρδέλο, τα έχει ρίξει όλα. Ποτήρια κάτω από τη σπουρτά, φωτιά έχει πάρει. Έριξε το κερί, ας πούμε, το καντήλι που έχει εκεί κάτω από τις εικόνες. Όχι, ρε, φαίνεται να δουλεύει πολύ καλά. Ωραίο γκατζετάκι, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριοι της Gearbest και όλους εσάς που του στέκετε τσίρε που είδατε αυτό το βίντεο. Πάμε να κάνουμε τώρα κάποια κοντινά πλάνα έτσι, όμορφα, ωραία, να μπουν εκεί και ξέρετε εσείς. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Άντε, γεια.